Άδειες είναι οι αίθουσες των ΚΑΠΗ, τις οποίες άνοιξε ο Δήμος Καβάλας για τους ενδιαφερόμενους λόγω του καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες μέρες. Ενώ την ίδια ώρα παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα ΚΑΠΗ σε όλη την χώρα. Παρόλο που τα ΚΑΠΗ όλης της χώρας παραμένουν κλειστά λόγω της αναστολής λειτουργίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο Δήμος Καβάλας άνοιξε τις αίθουσες των ΚΑΠΗ, προσφέροντας ανάσες δροσιάς σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Σύμφωνα ωστόσο με την προϊστάμενη διεύθυνση των ΚΑΠΗ Βοήθεια στο Σπίτι, κυρία Αθηνά Παυλίδου, δεν υπάρχει προσέλευση από τους πολίτες της Καβάλας και κανένας δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτή την προσφορά του Δήμου Καβάλας. Από το Μάρτιο του 20 που ξεκίνησε η πανδημία, παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας. Οπότε είμαστε κλειστά όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση το πότε θα ανοίξουν? Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Όποια οικία έρχεται, δίνει κάθε φορά αναστολή λειτουργίας τους. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να βρεθούν σε κάποιο ΚΑΠΗ, αλλά λόγω της αναστολής δεν τα έχουν καταφέρει? Εντάξει, σίγουρα τα μέλη, επειδή περνούσαν καλά μέσα στους χώρους, είχαν τις παρέες τους, θέλουν να ανοίξουν τα ΚΑΠΗ, το ζητάνε, αλλά αυτό δεν είναι δική μας απόφαση και εφαρμόζοντας τα μέτρα όλα αυτά, παραμένουμε κλειστά. Δεν μας δώσανε το πράσινο φως ακόμα. Υγείας ή προσέλευση, σε τι επίπεδο βρίσκεται εδώ στην Καβάλα? Τώρα σε αυτή τη φάση, με λόγω καύσωνα, δόθηκε από το Δήμο Καβάλας ανακοίνωση ότι οι αίθουσες των ΚΑΠΗ, επειδή κλιματίζονται, θα είναι ανοιχτές για όποιον έχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να περάσει λίγες ώρες με δροσιά. Δεν έχουμε όμως προσέλευση. Δεν έχει έρθει κάποιος σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι ανοιχτά τα ΚΑΠΗ για αυτό το λόγο, δεν έχουμε κόσμο. Προτιμούν δηλαδή κάποιοι να βρεθούν σε κάποια παραλία? Θεωρώ ίσως ναι, κάπου στην παραλία ή και στα σπίτια τους ακόμα, γιατί και η μετακίνηση από τα σπίτια τους είναι δύσκολο να γίνει. Οι πολίτες της Καβάλας την ίδια ώρα βρίσκουν λύσεις στον καύσωνα με βούτιες στις παραλίες, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που βγαίνουν από το σπίτι για να απολαύσουν το καφέ τους κάτω από τη σκιά και γυρνάνε σπίτι στη δροσιά του air condition. Ζέστη λέω σήμερα, απολαμβάνετε τη δροσιά τώρα? Τι να κάνουμε ρε κορίτσι μου, τι να κάνουμε? Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι τη δροσιά να κυνηγάμε, τίποτα άλλο. Πώς την αντιμετωπίζετε τη ζέστη, πηγαίνετε θάλασσα, τι κάνετε? Όχι. Είμαι καρδιακός. Έχω και διαβήτη, φοβάμαι να πάω στη θάλασσα. Μάλιστα, στο σπίτι τι κάνετε με τη ζέστη? Καθισιώ, 80 χρονών είμαι. Έχετε κάποιο air condition, κάτι, πώς ρωσίζεστε? Βέβαια, με το air condition, τίποτα άλλο. Όλη τη νύχτα δουλεύει το air condition. Δεν μπορείτε αλλιώς? Αλλιώς δεν γίνεται, κορίτσι μου. Πολύ καύσωνας, αυτό έχει χρόνια να συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Ορίστε. Ο καύσωνας αυτός έχει χρόνια να έρθει εδώ. Έχει χρόνια να έρθει και φέτο ήρθε, αλλά ήρθε ατελείωτος. Ατελείωτος. Για να δούμε πότε θα περάσει, για να ησυχάσουμε λίγο. Ευχαριστούμε που αντιμετωπίζετε αυτή τη ζέστη. Καθόμαστε εδώ στην παραλία που φυσάει το αεράκι. Πηγαίνετε στη θάλασσα? Πολλές φορές. Ο κύριος πάει συχνά, εγώ πάω πολύ σπάνια, ο κύριος πάει και αυτό σπάνια. Στο σπίτι τι κάνετε με τόσο ζέστη? Στο σπίτι έχουμε ανεμιστήρα και air condition. Όλη μέρα ανοιχτά, ε? Ανοιχτά. Ανοιχτά διαπερέσει το διαμέρισμα και έχουμε λίγο δροσιά. Πολύ ζεστή φέτος, δεν έχει ξανασυμβεί. Τι να κάνουμε, για αυτά είναι για τους ανθρώπους. Αφού έτσι είναι η ατμόσφαιρα, εσείς θα τα υπονείμε. Κάνετε στη θάλασσα? Στη θάλασσα με τα εγγόνια μου και παίζουμε πολύ ωραία. Στο σπίτι? Στο σπίτι με το air condition. Βέβαια. Δεν πάτε θάλασσα? Την κόψαμε τη θάλασσα. Στο σπίτι, πόσο αντιμετωπίζετε αυτή τη ζέστη? Το air condition φυσικά. Τρικοντήσιον. Αυτή η ζέστη έχει χρόνια να έρθει εδώ στην περιοχή μας. Καύσωνα, 42 βαθμούς έφτασε χθες. Δεν με πειράζει ζέστη. Ούτε το κρύο. Ευχαριστώ.